είναι και ο βουλευτής Β' Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Τραγάκης. Μαζί μας είναι και εκπρόσωπος της βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ Β' Πειραιά της κυρίας Νίνας Κασιμάτη, η κυρία Σούλα Καραγιάννη. Ευχαριστούμε για την παρουσία του τον κύριο Παπαγεωργίου Νίκο, Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, την εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο κυρία Ευγενία Βαρβαγιάννη, εντεταλμένη στο τμήμα του εθελοντισμού, τον δήμαρχο Κερατσινίου Τραπετσόνας Χρήστο Βρετάκο, τους αντιδημάρχους Κερατσινίου Τραπετσόνας κύριο Μιλιάδη Θεόδοτο, Δασκαλάκη Ευστράτιο, Γιώτα Περδίκη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Μαρτάκη Νίκο, την κοινοτική σύμβουλο στο Κερατσίνη, κυρία Μαρία Απόστολου, τον Δημοτικό Σύμβουλο και επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης, τον κύριο Διαλυνάκη Παναγιώτη, τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Κριτών Περάβατος, κύριο Τσολάκη Γιάννη, την κυρία Κουμεντάκου Σταυρούλα, πρόεδρος ΝΟΔΕ Γυναικών Πειραιά, τον κύριο Λιβανό Μιχάλη, καρδιολόγο και πολιτευτή, τον κύριο Βαγενά Στέφανο, πρόεδρο της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας Κορυδαλού, την ποιήτρια και λογοτέχνη Άννα Μυθικότση, πρωτότοτη κόρη του ΣΕΡ Γρηγόρη Μυθικότση, τον κύριο Αδαμόπουλο Βασίλη, υπεύθυνο αθλητισμού και διασύνδεσης με τη περιφέρεια ΝΟΔΕ Β' Πειραιά, την κυρία Πέτρα Καελέτη, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο, την κυρία Λεβιτσάνου Μαρία, αντιπρόεδρο τοπικής ΝΟΔΕ Κορυδαλού, από το Σύλλογο Απανταχού ΝΟΔΕ Δεκανησίων, μαζί μας είναι ο κύριος Κασέκα Στέργος. Ευχαριστούμε για την παρουσία της. Την κυρία Μαρία Απόστολου, εκ μέρους του Μουσικού Πολιτιστικού Συλλόγου σε Μύκονο. Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν να γίνει αυτή η εκδήλωση και ιδιαίτερα το κορυφαίο επικοινωνίας μας στο Λύρα FM. Ο πρόεδρος της Ένωσης θα απευθύνει χαιρετισμό. Μαζί μας είναι και ο κύριος Γεώργιος Βρετάκος, υποψήφιος βουλευτής Β' Πειραιά. Θα παρακαλέσω λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία για να ξεκινήσουμε. Δήμαρχε, βλέπεις ότι η Ένωση Κριτών από τότε που ξεκίνησε να κάνει αυτή τη θέση, σου είχα πει ότι κάποτε δεν θα μας βάζει. Την άλλη φορά δεν θα μας βάζει. Και να είσαι σίγουρος γι' αυτό, και τότε πιστεύω ότι θα έχουμε και τον εξαερισμό και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Και ιδιαίτερως θέλω να ευχαριστήσω την νεολαία της Ενώσεως. Τους βλέπετε εδώ δίπλα. Τον σκοπό έχω εγώ τουλάχιστον για τα 3 χρόνια που θα είμαι ακόμα πρόεδρος να μεγαλώσει η νεολαία της Ενώσεως Κριτών. Θα κάνω αλλαγή καταστατικού. Θα μπουν μέσα στο καταστατικό. Θα έχουν δικό τους διοικητικό συμβούλιο για να μπορέσουν να κρατήσουν τα είδη και τα έθιμα της Κρήτης. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε μαζί μας, πολιτευτές, μη πολιτευτές, γονείς, παιδιά, διότι η παρουσία σας μας δίνει δύναμη και ιδιαίτερα όταν βλέπω εδώ τον Πάτερ Μανώλη, τον Παπά Μανώλη που λέμε εμείς, που είναι η μεγάλη δύναμη της Ενώσεως. Πάντα σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις κάνει στην Ένωση. Και να ξέρεις ότι η αγάπη για σας είναι από τους Κρήτες πολύ μεγάλη. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, το δικό μου, τον εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο. Πριν 15 μέρες είχαμε εκλογές και έχουμε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τους ευχαριστώ διότι δουλεύουν 24 ώρες για να βγει αυτή η εκδήλωση. Και θα παρακαλέσω την γραμματέα να διαβάσει τα ονόματα τα οποία μας βοήθησαν και ιδιαίτερως θέλω να απευθυνθώ σε 2-3 φορείς.
Με τον Δήμαρχο την Τρίτη έχουμε ένα ραντεβού που θα του εκθέσουμε όλα τα θέματα που έχουμε την τρέχουσα περίοδο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βλαχάκη, ο οποίος μας έκανε δωρεάν τα νερά και να πηγαίνουμε να πίναμε για από εκεί τους καφέδες. Είναι ευκαιρία τώρα να γνωρίσουμε, αλλά θέλω να σου πω, κύριε Βλαχάκη, ότι εντός των ημερών θα σου έρθει μια επιστολή που θα σου ζητάει επιχορήγηση, όχι νερά, λεφτά. Λεφτά, διότι θέλουμε να κάνουμε εκδηλώσεις, θέλουμε να κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση και χρειαζόμαστε πολλά λεφτά. Να είσαι καλά. Μαζί μας σήμερα έχουμε και σήμερα ένα επιχειρηματία από τα οπτικά, το Όραμα. Το Όραμα το οποίο έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλη την Αθήνα και του απευθύνω και αυτήν κάτι. Θα έρθει ένα γράμμα και θα σας ζητάει όχι γυαλιά, θα σας ζητάει λεφτά. Διότι θέλουμε, έχουμε ανάγκη από λεφτά. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλο το team των διδασκάλων που θα δείτε σε λίγο τι δουλειά κάνουν στην Ένωση και να ξέρετε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά ομάδα ρυζιήτικου στην Ένωση Κρητών με δάσκαλο, πολύ μεγάλο δάσκαλο. Όποιος θέλει είναι ελεύθερος να έρθει να μάθει τα ριζίτικα, σε λίγο θα πάρετε μία γεύση από τα ριζίτικα. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή διακέλαση. Κύριε Διαλυνάκη, εσείς κόψετε την πίτα σήμερα, εντάξει. Δεν κέρδισα από τίποτα, τέλος πάντων, ούτε πλουρί. Θα κερδίσω όμως με μία επιστολή που θα σου κάνω. Κάτι θα κερδίσω. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι καλή διακέλαση με το συγκρότημα του Βακάκη και του Ψαρουδάκη που μας ήρθαν ειδικά από την Κρήτη να μας διασκεδάσουν. Σας ευχαριστώ και θέλω τώρα να ακούσετε τα ονόματα που θα διαβάσει η γραμματέας της νεολαίας και τους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν όλο αυτό το 24ωρο για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμαρχε, τα λέμε την Τρίτη. Σίγουρα θα ήταν παράληψή μας να μην σας συστήσουμε τα παιδιά που με πολύ κόπο με πολύ κόπο βοήθησαν, εργάστηκαν για να γίνει αυτή η εκδήλωση με εμάς από πίσω. Θα ξεκινήσω με τους δασκάλους μας που με επικεφαλή τον Κώστα Κλαουράκη έχουν 4 φορές τη βδομάδα 200 παιδιά, 9 ηλικιακά τμήματα αγωνίζονται να τους μεταδώσουν την παράδοση της Κρήτης. Η Έλενα Ιθουράκη, η Έρη Ιτρούλη, η Αντιγόνη Παπαδάκη με βοηθό τον Αλέξανδρο Ογαλιώτη. Επίσης, έχουμε τον Δημήτρη τον Βεργάκη και τον Χάρη τον Αληθέη. Και είναι και άλλα πολλά παιδιά που δεν θέλανε να εμφανιστούν. Και ο Γιώργος ο Βεργάκης, ναι, τον ξέχασα. Επίσης, για να γίνουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται ομάδες εθελοντών. Καθαρίσαμε πάρα πολλές πατάτες, πάρα πολλά λάχανα, πάρα πολλά καρότα. Η Μαρία η Χαρονίτη, η Μαρία η Ανδουλάκη, η Τόνια η Φουράκη. Ήτανε μαζί μας και η Αντιγόνη, ήτανε και η Έλενα, η Φανή η Κούνη, η Σοφία η Ατρίδα, ο Νίκος ο Κακομήτας και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν βγαίνουν εύκολα οι εκδηλώσεις, αλλά στην Ένωση υπάρχει αγάπη και θελοντισμός. Καλή σας διασκέδαση. Καλούμε την εβδομάδα του ριζίτικου να ξεκινήσει να ανοίξει την εκδήλωση. Η ομάδα ριζίτικου τραγουδιού της Ένωσης με επικεφαλή τον καταξιωμένο ερμηνευτή από το Ρέθυμνο Σωτήρη Δογάνη, δάσκαλο της ομάδας, θα το συνοδεύσουν και θα τραγουδήσουν ο κύριος Παύλος Ψαρουδάκης, Μανώλης Πετράκης, Γιάννης Μπουγιώτας, Χρόνης Αβιολάκης, Γιάννης Κονταξάκης. Thank you.
κι από ξες την παρέα σας. Με κοκκινό